Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο. Θα έχετε αγωνιστική για την Master League και σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον μάτσα ανάμεσα σε Τρυποδιακό και New York Knicks. Το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τον Τρυποδιακό να έχει την πρώτη επίθεση. Θα διώξουν το γρήγορο λάθος οι γηπεδούχοι. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες. Καλδής, Καγκάρης, Νίκας, Γιαννόπουλος και Μαυράκης. Στην αρχική πεντάδα των γηπεδούχων, ενώ από την άλλη έχουμε Αγρέβη, Κούρο, Χατζή, Καλπακίδη και Ζορμπά στην πεντάδα. Το New York Knicks, Τρυποδιακός με 4 νίκες και 1 ήττα μέχρι στιγμής. Ο δεύτερος New York Knicks, οι οποίοι μετρούν 2 νίκες αλλά και 2 ήττες. Δεν έρχεται ούτε τώρα το πρώτο καλάθι. Νέα ευκαιρία όμως για τους γηπεδούχους και είναι για 3. Το πρώτο στόχος του Γαλανόπουλος, ο εκτελεστής. 3-0 λοιπόν. Φίξ τώρα στην επίθεση. Στην πρώτη τους για σήμερα. Χατζή. Στην αδύνατη πλευρά στον Καλπακίδη. Κούρος και πάλι στον Χατζή. Ακέδης για ξεκινήσει την... για ξεκινήσει το κόψιμο. Έτσι πάει η πάσα κατέληξε εκτός. Ιρονίκας. Τσαγκάρι. Τσαγκάρι ήταν συμπαίκτη και πάλι βρίσκει τον Νίκα. Θα γίνει το κλέψιμο τώρα από τους Φίξ. Αλλά θα γίνει και ένα φθηνό λάθος επίσης από τον Αγρέβη. Βιάστηκε να πασάρει. Μηδιασμός εδώ για τον Τρυποδιακό και ο Τσαγκάρης αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 5-0. Δεν έχουμε και προειδοποίηση στον παίχτη των γηπεδούχων. Καλπακίδης. Χατζής. Και πάλι Καλπακίδης. Αγρέβης. Πέρασε η πάσα του, δυσκολεύεται και ανάμεσα στην πολυκοσμία. Έχει τον Φίξ, αλλά θα έρθει τελικά το καλάθι από τον Κούρο. 5-2. Καλδής. Γαλανόπουλος. Καλδής από τα αριστερά. Βγαίνει η άμυνα των Φίξ. Πέρασε ο Χατζής. Και ξανά. Κούρος τώρα. Πάσε στα αριστερά, σηκώνε το Ζορμπάς, είναι δυνατό όμως το σούτ. Καλδής, βρήκε τον Τσαγκάρη, ο οποίος ζητάει ηρεμία. Θα πάρει τώρα το τρίποντο, δεν το βάζει, μάζεψε ο Κούρος. Χατζής. Κατεβάζει για τους Φίξ, 7 και 16 ακόμα για το πρώτο δεκάλεπτο, το σκορ στο 5-2. Ζορμπάς, άφησε στον Καλπακίδη, θα σηκωθεί εκείνος για 3, μπήκε και βγήκε μπαλά. Νίκας, θα φύγει τώρα στον Τσαγκάρη. Έτσι για να τον πιέσει ο Καλπακίδης, ο οποίος θα κάνει και το φάουλ. Ζητάει ο Νίκας, σε εκείνον θα πάρει μπάλα. Βλέπει τώρα ο Μαυράκης, ο οποίος γυρίζει και ευθεσί. 7-2. Ζορμπάς, πάει κοντά, ένα ανάποδο λέει, από αυτή τη μπάλα στο καλάθι για το 7-4. Τσαγκάρης. Κινήσεις τώρα από τους παίκτες του Τρυποδιακού. Μπαλά στον Μαυράκη από την κορυφή και ένας ένας τρίτων πόντων. Κούρος μάζεψε. Χατζής. Πήρε ξανά τον Καλπακίδη, του δίνει και πάλι όμως εκτελεί για 3 αυτός και στοχή. Πρώτο τρίποντο στο μάτς για τους Φίξ. Διαχειρός Καλπακίδη για το 7-7. Τσαγκάρης τώρα, κάνει την κίνηση ο Καλδής, τώρα θα πάει σε εκείνη η μπάλα, έχει βάλει πλάτη τον Κούρο.
Ωραία στον Τσαγκάρη, κόντρα σε ψηλότερο αντίπαλο, δεν μπορεί να τον νικήσει, πολύ καλή άμυνα από τον Αγρέβη. Χατζής. Και πάλι. Αλπακίδης, ωραία, γυρίζει μπάλα στην επίθεση των Φίξ. Χατζής θα δεχτεί το κόψιμο. Όμως οι Φίξ παραμένουν στην επίθεση, 2 δευτερόλεπτα. Αγρέβης δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, θα του φύγει. Ενώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος επίθεση για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, με συγχωρείτε. Αλβακίδης τώρα στον πάγκο. Τούζος στο μάτς για τους New York Knicks. Για τους φιλοξενούμενους έχουμε τώρα για τους γηπεδούχους, με συγχωρείτε, έχουμε τον Δημητρακόπουλο τώρα στο παρκέ. Τους άφησε στον Κάλτη. Καλδής ξεκινάει την πορεία του προς την ρακέτα, στέκεται, εκτελεί για δύο, δεν παίρνει το καλάθι. Ακόμα ένα rebound από τον Κούρο. Ο Τούζος αφήνει απέναντι. Κούρος δυσκολεύεται εκεί κοντά στον Μίκα. Ο Χρήστος του κάνει το φάουλ. Πρώτο ομαδικό και για τους γηπεδούχους τώρα. Ένα, έχουν δύο ομάδες. Πολλές για τον Κούρο, η πρώτη στην αναμέτρηση. Αστοχή στην πρώτη. Και δίνει το προβάδισμα στους Φίξ με 7-8. Έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη χάσει αυτή, το rebound θα καταλήξει στα χέρια του Μαυράκη. Καλδής κρατάει. Τώρα πήρε ο Νίκας. Ο Μαυράκης αφήνει στον Γαλανόπουλο, θα σηκωθεί και ενός κατευθείαν, αλλά είναι αδύναμο το σουτ. Η μπάλα καταλήγει και εκτός στην συνέχεια. Αν εκμετάλλευση πέρασε αυτή η ευκαιρία για τον Τρυποδιακό. Χατζής. Γίνει το screen. Αγρέβης. Δύο το σούτ άστοχο όμως από τον Ζορμπά. Καλδής. Ωραία και 53 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Έφτασε κοντά, σκόραρε, πήρε και το φάουλ. Ο Κούρος το έχει κάνει. 9-8 πλέον, μπροστά και πάλι ο Τρυποδιακός με το καλάθι του Καλδί, ο οποίος θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών για τη συμπληρωματική βολή του. Κοβολάκης πέρασε στο μάτς όπως και ο Καρακούσης για τους Φίξ. Άστοχη βολή, Καρακούσης τώρα μάζεψε. Βγαίνει και παίρνει. Ακούσεις. Κουτούζος κοσπείται. Θα να παίξει και πάλι με τον Καρακούση. Κουτούζος θα το πάρει αυτή τη φορά. Το σου και πολύ καλά κάνει. 9-11. Δεύτερο τρίποντο. Εύστοχο για τους Φίξ τώρα. Φτάνουν στο σύν 4. Καλδής, το Χατζή μπροστά του. Έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα. Το έχει κάνει ο Καρακούσης. Πάνω στον Γαλανόπουλο. Θεοδωρικάκος πέρασε στο μάτι τώρα για τους κυπεδούχους. Θα πάρει και την μπάλα τώρα. Θεοδωρικάκος. Πάρει τον Κουτούζο. Είναι έξω ο Νίκας, θα το πάρει από την κορυφή, δεν μπαίνει το καλάθι. Το rebound στα χέρια των Φίξ. Παύλου. Μπάλα στον Αγρέβη με το δεξί χέρι και θα το βάλει. 9-13. Τα
Καλδής προσπαθεί να ξεφύγει. Φτάνει κοντά, δεν τελειώνει όμως καλά. Δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του με επιτυχία ο Καλδής. Παραμένει έτσι στο σκορ το 9-13. Παύλου. Καραγκούσης. Γυρίζει τον παίζει καλή άμυνα. Ο Νίκας αλλά δεν μπορεί να τον σταματήσει. 9-15. Βλέπετε και γίνεται το λάθος τελικά. Έκλεψε ο Κουβολάκης. Και πάλι έτσι στην επίθεση φίξ. Ο Παύλου αφού είναι έξω. Καραγκούσης θα το πάρει το τρίποντο. Αδύναμο όμως το σουτ. 1-47 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Στο συν 6 η New York Knicks. Νίκας ανεβάζει τα χείλικα. Στρέιτ τελειώνει καλά τη φάση. Παύλου παίρνει, φεύγει στα αριστερά γρήγορα ο Κοκολάκης. Πήρε όμως ο Κουτούζος και αυτό τώρα στον Καρακούση, ο οποίος βρήκε τον διάδρομο ανοιχτό και θα τον εκμεταλλευτεί για το 9-17. Νίκας πέρασε το κέντρο, κρατάει. Τσεκάρει κινήσεις, πήρε ο Θοδωρικάκος. Θοδωρικάκος συνεχίζει, στέκεται τώρα, εκτελεί για δύο. Γενική αυτή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι έχουν μπει πιο παθιασμένα στο μάτς. 51 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Γρέβησα στο Κουτούζο για τρεις αυτός. Μπήκε νέο τρίποντο για τους φιλοξενούμενους στο 9-20 πλέον το σκορ. Νίκας, μένουν ψηλά για να πιέσουν οι Φίξ. Τώρα αφήνει χώρο στον Νίκα για να κατεβάσει. Και να βρει για την μπάλα στον Θεοδωρικάκο, τον Μαυράκη με συγχωρείτε. Ο οποίος θα δεχτεί και το φάουλ. Παρατηρήσετε στον πάγκο τον Φίξ. Καθώς υπήρξαν κάποιες έντονες διαμαρτυρίες. Νίκας. Αρκετή ώρα χωρίς καλά στο τρυποδιακός. Να δούμε αν θα σπάσει αυτό το σερί, όχι. Δεν τα καταφέρει ο Νίκας. Παύλου ζητάει ηρέμια, 14 δευτερόλεπτα όλα για τους Knicks τώρα. Έξι δευτερόλεπτα. Και ο Κοκολάκης. Και πάλι Παύλου από την κορυφή υποπίεση το σουτ. Δεν μπαίνει και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 9-20 υπέρ των Knicks. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο 9-20 το σκορ. Με τους New York Knicks να κάνουν ένα καλό πρώτο δεκάλεπτο. Να παρουσιάζονται πιο παθιασμένοι, πιο ορεξάτοι στο παρκέ. Κόντρα στους γηπεδούχους, οι οποίοι έδειχναν μια δυσκολία στο πρώτο δεκάλεπτο στην επίθεση κυρίως. Αυτό το αποδεικνύουν και 9 μόλις πόντους που θα έχουν να πετύχουν στα πρώτα δεκάλεπτα. Από ένα φάουλ τώρα σε Παύλου και Γαλανόπουλο. Θα δω μια ρακέτα, θα πάει μπάλα για να γίνει επαναφορά. Μαγκάρης άφησε τον Μαυράκη. Θα σηκωθεί για τρεις αυτός, κλατσοτόπηκε. 12-20. Παύλου. Ο Κοκολάκης. Άσε τώρα στον Κούρο. Πλατανίτης ζητάει και πάλι έξω ο Κούρος. Πλατανίτης προσπαθεί να αποστάρει, γυρίζει καλά στο χ. Μαγκάρης αναλαμβάνει να φτιάξει αυτή την επίθεση για τον Τρυποδιακό, ο οποίος θέλει να μειώσει την απόσταση. Και ο Μαυράκης και δεύτερος αντίπαλος πάνω του.
Πάσα έφτασε στον Καλδί. Τσακάρι στα δύο δευτερόλεπτα. Κάποιο πρέπει να σουτάρει. Δεν πρόλαβε να το κάνει ο Γαλανόπουλος. Έτσι βγήκε και αυτή η άμυνα από τους Φίξ. Συνέχεια στο μάτς με Παυλού. Παυλού συνεργάζεται ωραία με τον Πλατανίκη, θα τελειώσει και να συμφάσει. Πολύ ωραία συνεργασία των δύο. 12-22 πλέον το σκορ και έχουμε time out για τον Τρυποδιακό. Επιστρέψαμε μετά το time out του Τρυποδιακού. Στους 10 από τις διαφορά στο Γκυλά, 12-22 το σκορ. Έγινε και το φάλ τώρα από τον Κουκολακή. Δεύτερο ομαδικό αυτό για τους Φίξ. Πήρε ο Καλδής. Τα δεξιά έχει τον Θεοδωρικάκο, ο Καλδής συνεχίζει μόνος του. Θα πάρει και την προσπάθεια, προσωπική ενέργεια εδώ, η οποία θα φέρει για αποτέλεσμα 14-22. Ο Λάκης αφήνει στον Παύλου για να κατεβάσει εκείνος. Παύλου πέρασε από την πίεση και σηκώθηκε μπροστά στον Μαυράκη. Δεν κατάφερε όμως να βρει στόχο. Καγκάρης, αφήνει στον Καλβί. Κάνει κοντά εκείνος, θα δεχτεί το φάουλ. Ο Πλατανίτης έχει κάνει. Και νομίζω θα έχουμε και βολές για τον παίκτη του Τρυποδιακού. Ναι, είναι βολές για τον Καλδί. Έξω η πρώτη βολή. Παραμένει το 14-22. Μέσα η δεύτερη. 15-22. Παύλου. Περνάει η πάσα του όμως. Πέρασε και από τον Πλατανίτη. Έφτασε στο χέλιο του Καλτή. Ο Δωρικάκος. Πέρασε η πάσα. Τελευταίος ποιος έχει βρει. Πρέπει να έχει βρει. Έχει τον Φίξ τελικά. Παραφορά ο Τρυποδιακός, πήρε ο Γαλανόπουλος, θέλει να πλησιάσει. Άφησε στον Μαυράκη, σηκώνεται, εκείνος όμως δεν είναι καλό το σούτ. Παύλου. Πλατανίτης, πίνει έξω. Κούρος με το δεξί χέρι, θα βρει στόχο, θα πάρει και το φάουλ. 15-24. Το πανηγύρισε και έξαλλα ο παίκτης των Φίξ, ο οποίος έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή τώρα. Έπειτα από το δεύτερο ομαδικό φαουλ του Τρυποδιακού, το μάτς τώρα πέρασε ο Δερμπάς και πάλι για να πάρει την θέση του Καρακούση. Μέσα η βολή και η βολή μάλλον από τον Τούρο, 15-25 στους συν 10 και πάλι. Οι φιλοξενούμενοι. Καλδής. Πήρε ο Δωρικάκος. Πέρασε από τον Ζορμπά. Γαλανόπουλος είναι για τρεις το σουτ. Αστοχία εκείνος μαζί του Πλατανίτης. Παύλου. Πλατανίτης. Θέλει να πλησιάσει, νομίζω επιχείρησε αρχικά μια πάσα, τελικά έμεινε πάλι στα χέρια του και εκτέλεσε το ίδιο για το 15-27. Μακάρης. Θεοδωρικάκος. Με ένα χτύπημα μακριά από την μπάλα. Ο Μαυράκης βρήκε άθελά του τον Πλατανίτη. Δεύτερο.
και θα περάσει εκτός τώρα μαζί με τον Παύλου. Καλδής θα εκτελέσει για τρεις. Ο Παϊκέδης ήταν εκεί όλο μόνο αυτό για να μαζέψει το rebound, αφήνει στον Χατζή. Φέγεται εκείνος το θέλει αυτό το σουτ, δεν μπαίνει όμως. Καλδής ο Τζακάρης. Πάσε στον Μαυράκη. Το Δωρικάκο στα αριστερά κάνει το βήμα πίσω. Θα εκτελέσει για τρεις ούτε τώρα θα βρουν το σουτ. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι είναι αρκετά άστοχοι και στο δεύτερο δεκαλεπτό, παραμένει το 15-27. Η απόσταση των 12 πόντων. Αντζής με πλάτη ο Αγρέβης. Ποστάρει τον αντίπαλό του, αλλά δεν θα πετύχει το καλάθι στην συνέχεια. Νικάς. Αντζής φεύγει μπροστά γρήγορα. Ακολουθεί την φάση ο Κούρος και εκείνος θα πετύχει το καλάθι. 15-29. Η διαφορά όλο και ανεβαίνει από την πλευρά των Φίξ. Από την άλλη πλευρά συνεχίζει να δυσκολεύονται να βρουν λύσεις επιθετικά οι παίκτες Τρυποδιακού. Ο Τσακάρης τώρα δέχτηκε το φαουλ από τον Καλπακίδη. Είναι το τρίτο ομαδικό. Το τέταρτο νομίζω. Νίκας. Θα πάρει το σουτ. Μπαλά στο σίδερο, τελείωνε και αυτό. Μες επίσης γι' αυτό και τέλος ο Νίκας. Χατζής. Τζορμπάς. Θα εκτελέσει τελικά. Θεοδωρικάκος. Χατζής. Πέρασε τον Αγρέβη. Αυτή προς τον Νίκα. Που έχει δύο πάνω του. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Νίκα. Δεν θα φέρει ούτε αυτή αποτέλεσμα. 4 και 10 ακόμα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Χατζής. Πάει από τα δεξιά. Κλείνουν οι διάδρομοι. Γίνεται και το λάθος. Αρχίζει κανονικά το παιχνίδι. Δεν υπάρχει παράβαση. Μαυράκης. Τον Νίκα. Τσαγκάρι ζητάει το screen. Πάει ο Νίκας να το δώσει. Ο Κούρος μένει πάνω του. Νίκας τώρα με Καλπακίδη στα 5 δευτερόλεπτα. 4. Θα αναγκαστεί να εκτελέσει τώρα για να προλάβει και το ρολόι ο Νίκας. Και πάλι ακόμα μια ανεκμετάλλευτη επίθεση του Τρυποδιακού στο μάτς. Έχουν πολλές πάρα πολλές συμμετέχεις. Οι γηπεδούχοι καθυλωμένοι στους 15 πόντους. Έχουν παραμείνει στις τελευταίες φάσεις. Γιορμπάς τον Καλπακίδη. Και πάλι έξω η μπάλα. Τρίποδο του Καλπακίδη μέσα. Εκτελεί για 3. 15-32. Αλάθια ουσίας αλλά και ψυχολογίας αυτά για τους Φίξ. Ως την ώρα οι αντίπαλοι τους δεν μπορούν να σκοράρουν. Θεοδωρικάκος. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Μαυράκης θα ξανά ο Θεοδωρικάκος. Άσε στο Τσαγκάρι στα 2 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει εκείνος. Δεν θα μπει ούτε τώρα το καλάθι. Δορμάς φεύγει γρήγορα μπροστά. Φεύγει μπαλά αρχικά. Κατάει όμως. Επέστρεψε η άμυνα του Τρυποδιακού. 2-29 ακόμα. Στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για αυτή η πάσα έχουμε φάουλ. Πάνω στον Δορμά. Το έχει κάνει ο Καλδής. Μητρακόπουλος περάσει στο παιχνίδι τώρα για τον Τρυποδιακό. Ζορμπάς πήρε και εκτέλεσε αμέσως. Αυτός ο Μητρακόπουλος. Καλδής. Άφησε τώρα στον Μαυράκη και μπάλα στον Νίκα. Γυρίζει. Κερδίζει το φάουλο από τον Ζορμπά.
στη γραμμή των βολών τώρα ο Νίκας. Από το 15-22 έχουν σκοράρουν οι γηπεδούχοι. Έκτοτε έχουν κάνει ένα σερί 0-10 οι New York Knicks. Το σκορ του έχει φτάσει πλέον στο 15-32. Και ο Νίκας εδώ μπορεί να δώσει ένα τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί της ομάδας που δεν θα τα καταφέρει. Έπειτα από την πρώτη βολή. Όμως τώρα για την δεύτερη. Θα την βάλει αυτή, 16-32. Αντζής, τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Βάλε έξω στον Κουτούζο. Άστο από αυτήν την φορά το τρίποδο των Φίξ. Νίκας μάζεψε. Κουβαλάει και την μπάλα μπροστά, αυτή τώρα στον Καλδί. Κουτούζο, ο οποίος τον παίζει καλή άμυνα αρχικά. Και αφήνει τον τρυποδιακό με 5 δευτερόλεπτα. Και πάλι καθυστερεί η επίθεση των γηπεδούχων. Ένα σκοτωμένο σούτ από τον Θεοδωρικάκο δεν θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Και πάλι ο ίδιος αυτή τη φορά αφήνει ωραία όμως ασίστ τώρα τον Δημητρακόπουλο, ο οποίος θα αφήσει την παρά στο καλάθι. 18-32. Επιτέλους, μια καλή ενέργεια. Μια καλή φάση από τους γηπεδούχους. Οι οποίοι τις έχουν ανάγκη. Ώστε να φτιάξουν λίγο και την ψυχολογία τους. Καθώς το μάτσο της έχει πάει καλά μέχρι στιγμής. Με το φάουλ εδώ που είναι το πέμπτο, τον Fix. Να δούμε αν θα είναι απλό ή αν θα αλλάξει και θα γίνει αντιαθλητικό τελικά. Είναι αντιαθλητικό. Τελικά το φάουλ του τρυποδιακού, με συγχωρείτε. Χατζής στην γραμμή. Μέσα η πρώτη βολή. 18-33. Χατζής έτοιμος για την δεύτερη. Θα τη χάσει αυτή. Παραμένει το 18-33, μία στις δύο βολές από τον Χατζή. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Κουτούζος στην επαναφορά. Κύριο Χατζής. Θα σηκωθεί για δύο. Πάρα στα χέρια του Δημητρακόπουλου. Δημητρακόπουλος. Δεν γίνεται καλή σκηνής, κύριο Θεοδωρικάκος. Για να περάσει και να αφήσει τρομερή assist, highlight του μάτσα αυτό μέχρι στιγμής. Ο Μαυράκης θα τελειώσει καλά την φάση, αλλά όλα τα λεφτά ήταν η πάσα του Θεοδωρικάκου. 20-33. Και μια βολή τώρα για τον παίχτηγον του Τρυποδιακού. Πίσω θα την χάσει, μεταφαζεύει και ανανεώνει την επίθεση. 14 δευτερόλεπτα. Θεοδωρικάκος. Επιθετικό φάουλ. Έχουν υγεία παινή τώρα στον πάγκο του Τρυποδιακού. Κάποιες έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των γηπεδούχων. Και τώρα να δούμε ποιος θα αναλάβει να εκτελέσει την βολή. Χατζής είναι αυτός. Θα πάρει την εκτέλεση. Μέσα η βολή. 24. Στο συν 14 πλέον. Οι φιλοξενούμενοι έχουμε και διακοπή για time out. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο.
στις 34 το σκορ. Χατζής. Με την κίνηση ο Κουτούγος για να πάρει. Τον αφήνει απέναντι στον Ζορμπά. Για δύο είναι το σούτ, ευστοχή ο Ζορμπάς. 20-36. 4 δευτερόλεπτα, Νίκας. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Χατζή. Προλαβαίνει το χρόνο, Ζορμπάς δεν είναι στοχή όμως. Και έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο δεκάλεπτο. Με τους New York Knicks να έχουν ένα προβάδισμα 16 πόντων. Τα χέρια τους με το σκορ να δείχνει 20-36. Βήκαμε μόλις και στο τρίτο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 20-36 υπέρ των New York Knicks, οι οποίοι έχουν φανεί πιο έτοιμοι για τη σημερινή αναμέτρηση. Το πιο παθιασμένοι σίγουρα. Παύλου τώρα. Το Χατζής. Το πάλι Παύλου. Αλλάζουν οι δυο τους την μπάλα. Πέρασε ο Χατζής, αλλά έχει γίνει φάουλ από τον Νίκα. Χατζής. Σκαστή πάσα εκεί στην Πολυκοσμία, έγινε το κλέψιμο. Χατζής, το γημόνο του κόντρα σε δύο. Δεν το ξέρει το καλάθι. Παύλου πάσα στον Χατζή. Παύλου ξανά, είναι ξεχασμένος ο Πλατανίτης. Παύλου. Αρκίνει από δεύτερη πάσα στον Πλατανίτης, δυσκολεύεται και κόντρα στον Μαυράκη. Μια ευκαιρία τώρα για τους Φίξ. Μια δευτερόλεπτα. Κούρος από τη γωνία. Κακό το σουτ. Και το Πλατανίτης άφησε έξω ο Χατζής για να προλάβει το χρόνο. Λίγε σε φάνη μπάλα. Αλλά κατέληξε εκτός την συνέχεια. Νίκας. Στον Τσαγκάρη. Η πάσα όμως θα συνεννοηθεί εκεί με το Μαυράκι. Γιατί έχουμε το λάθος από την πλευρά των κυβερνούχων τώρα. Κούρος. Ο Καρακούσης. Να βάλει κόντρα σε όλους, τρομερή κίνηση. 20-38. Δεν δίστασε να πάει προς τα μέσα ο Καρακούσης. Τη δικαιώθηκε, δεν έλεγα, για την επιλογή του. Το στην 18 πλέον η New York Knicks. Μαυράκης. Το Δεκάκος θα το πάρει από εκεί. Έρβολο όμως η προσπάθεια. Παύλου. Αυτός τον Κούρο. Πλατανίτης. Συνεργάστηκαν οι δυο τους, γι' αυτό δείχνει και τον Κούρο Πλατανίτης για την πολύ ωραία σύστηση που του έδωσε. 20-40 πλέον. Το συν 20 οι New York Knicks, οι οποίοι συνεχίζουν να κυριαρχούν στο παιχνίδι. Μαυράκης, αυτή τη φορά ο εκτελεστής σου και θα το βάλει κιόλας, 23-40. Πρώτο καλάθι στο τρίτο δεκάλεπτο για τον τριποδιακό αυτό. Ο Κούρος σκουήθηκε. Βάλα τώρα στον Χατζή. Κούρος στην αδυνατή πλευρά. Περνάει, αφήνει ωραία στον Πλατανίτη. Και εκείνος θα τελειώσει και αυτή τη φάση. Ξανά Κούρος και Πλατανίτη συνεργάζονται άψογα. Για το 23-42. Νίκας. Γυρίζει. Αλλά είναι αντικανονική η άμυνα από τον Καρακούση, ο οποίος παραδέχεται και το φάουλ του. Και θα στείλει τώρα στην γραμμή των βολών τον ψηλό τριποδιακού. Το ρωτοματικό αυτό και για τους Φίξ. Μέσα πρώτη βολή. 24-42. Νίκας έτοιμος για την δεύτερη. Θα την βάλει και αυτή, 2 στις 2. Για το 25-42.
σίγουρος. Ωραία, εδώ γύρισε η μπάλα. Γιατανίτης παλεύει να κρατήσει. Νίκας και Τσαγκάρης μπροστά του που έγινε το κλέψιμο τελικά από τον Κυπριακό. Χαλδής. Άξι στον Μαυράκη. Και πάλι ο Καλδής. Που θέλει να βρει κάποιο διάδρομο, τελικά θα πάρει το τρίποντο. Η μπάλα να πηδάει στο φάνη και καταλήγει εκτός. Χατζής. Καρακούσης. Το αφήνα ξεφύγει, τα καταφέρει μια χαρά, αλλά τα χαλάει στο τελείωμα. Διαμαρτύρεται και για φάουλ. Και ο Τσαγκάρης. Κρατάει ο Τσαγκάρης οργανωμένη επίθεση τώρα ο Τρυποδιακός. Ο Βράκης έχει πάρει θέση μπροστά τον Πλατανίτη, ο οποίος του κάνει το φάουλ γρήγορα γρήγορα. Και θα περάσει εκτός τώρα ο Πλατανίτης για να πάρει την θέση του. Ο Αγρεβής, ο οποίος θα πάει πάνω τώρα στον Μαυρακή. Ο Δωρικάκος. Έχουμε φάουλ από τον Παύλου τώρα. Είναι και το τρίτο φάουλ αυτό του Παύλου, γι' αυτό θα αποσυρθεί κιόλας. Ούτε το στέπεσε στο μάτς. Νίκας. Αυτό τώρα στον Τσαγκάρη. Από τα δεξιά εκείνος. Βάλα πίσω από το ταμπλό και εκτός στην συνέχεια. Ακόμα μια καλή άμυνα τον Φίξ στο μάτς. 5,5 λεπτά ακόμα για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Και σκορ στο 25-42. Βλέπει απέναντι ο Κούρος, βρήκε ο Κουτούζος. Αγρεύεις, ψάχνει βοήθεια. Κουτούζος θα το πάρει εκείνος. Μαζεύσε ο Νίκας. Μπροστά του Χατζής, πέρασε η πάσα για τον Μαυράκη, ο οποίος μάχεται εκεί με τον Αγρεύη, πάει και ο Κουτούζος για βοήθεια στην άμυνα και τελικά εκείνος θα κάνει το φάουλ. Φάουλ νούμερο 4 αυτό για τους Φίξ, από το επόμενο στήριγμα για φάουλ, θα έχουμε βολές για τον Τρυποδιακό. Έγινε το κλέψιμο από την επαναφορά. Χατζής. Βγάζει τώρα στην επίθεση την ομάδα του. Ο Καρακούσης. Καρακούσης ξανά, 9 δευτερόλεπτα. Θα σηκωθεί για τρεις. Μόνος του και ο Αγρέβης χωρίς κανέναν γύρω του. Με ένα απλό άγγιγμα της μπάλας θα την στείλει εντός καλαθίου, 25-44. Θα γίνει και το κλέψιμο τώρα. Δεν διαστηκαν οι Φίξ, θα τις παίρνει με ηρεμία. Θα βγει αυτή η επίθεση. Πέρασε ωραία από τον Νίκα. Κουτούζος. Ο Κούρος. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Θα πετύχει το καλάθι, 25-46. Οι New York Φίξ κάνουν ό,τι θέλουν στο παρκέ. Το Τρυποδιακός από την άλλη. Καλή ακόμα ένα time out. Γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά μέχρι στιγμής. Συνέχεια στο μάτς, με 4 λεπτά απομένουν ακόμα για την ολοκλήρωση. Και τη στιγμή της περίοδου, 25-46, οι New York Knicks θα εξακολουθούν να παρουσιάζουν καλύτερο πρόσωπο από τον Τρυποδιακό στην αναμέτρηση και να έχουν και τα ενία. Νίκας πήρε από την πάσα του Καλδί, ειδόμενος εκτέλεσε για 3, βρέθηκε εκεί στο επιθετικό rebound ο Καλδίς, όπως θα εκτέλεσε για 2, 27-46. Αντζής. Έψαξε την πάσα, πέρασε τελικά η κυρία τον Αγρέβη. Στα 4 δευτερόλεπτα ο Χατζής, μπάλα στο σίδερο. Πιέσει τώρα τον Φίξ. Μαυράκης, δίχως δεύτερη σκέψη θα εκτελέσει. Μπάλα όμως στα χέρια του Κουτούζου.
Αντίστορα. Ο Καρακούση σκούρος κυκλοφορεί μπάλα στην περιφέρεια των Φίξ. Μπορούς να κάνει βήματα. Έχουμε και δύο αλλαγές για τους φιλοξενούμενους. Ζορμπάς και Κοκολάκης για πέσαν στο μάτς. Σκούρος και Κουτούζος πέρασαν στον πάντο όχι. Σκούρος και Καρακούση ασχολείται. Να σκούμε πώς έφτυκαν. Αλβίς και ο Νίκας για να πάρει. Καστάχνει επιλογές, παίζει με τον Γαλανόπουλο. Έχει ένα δευτερόλεπτα για την υπόσχεση για την επίθεση του Τρυποδιακού. Προσπαθεί και ο Γαλανόπουλος, χωρίς καμιά όμως. Ελπίδα να βρει κάποιο συμπαίκτη. Παρακατέληξε εκτός για ακόμα μια άμυνα από την πλευρά των Φίξ. Στα δεξιά στον Κοκολάκη. Θα το πάρει τελικά τώρα το τρίποδο. Το έδαφος ο Νίκας καταφέρει να γραπώσει την μπάλα. Καλβίς. Ήταν σε δύο. Καλβίς βρήκε την πάσα έξω για τον Μαυράκη. Ο Λομόναχος εκείνος θα στοχίσει. Το Δωρικάκος τώρα. Θα πλησιάσει, σηκώνεται, αστοχή και αυτός με τη σειρά του και πάλι μπάλα στα δικά του χέρια συστημένη για να πετύχει το Γαλάς τελικά με την δεύτερη δική του ευκαιρία, 29-46. Ατζής, 1,5 λεπτό ακόμα. Ζορμπάς. Μπάλα απέναντι στον Κουτούζο. Θα το βάλει εκείνος. Δεν δίστασε να εκτελέσει ο Κουτούζος, δικαιώθηκε για την επιλογή του, 29-49 πλέον. Και πάλι ξεφεύγουν στο σύν 20 οι New York Knicks. Λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Αλδής πήγε με πλάτη, έβαλε μέσα τον Κοκολάκη. Και τελικά του πήρε και το φάουλ. Παύλου επέστρεψε στο παιχνίδι τώρα. Είχε η πρώτη βολή. Και το 30-49. Κάνει την δεύτερη. Νίκας. Έρχεται από τον Ζορμπά. Πάει και δεύτερος αντίπαλος πάνω του. Μαυράκης παλεύει για να βρει ένα σούτ, αλλά είναι αρκετά σκοτωμένη. Επίσης τελείωσε και ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι γηπεδούχοι. Πάρα πολύ καλή άμυνα για ακόμα μια φορά τον Φίξ. 58 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Κουτούζος αφήνει έξω. Κοκολάκης για τρεις. Μαζεύσε ο Νίκας. Θα να βγάλει γρήγορα προς το τριποδιακό. Τώρα σταματάει, περιμένει στην παίκτωση. Μαυράκης. Άσου στον Καλβί. 4 δευτερόλεπτα, 10 για τους γηπεδούχους. Μαυράκης πάει κοντά. Τιμή έξω. Συγχωρείται τώρα, είναι ο Μαυράκης πήρα τον Θεοδωρικάτο. 4 δευτερόλεπτα, Παύλου. Θα το πάρει από εκεί. Αλλά δεν έχει κάποια τύχη. Αυτό το πάρα πολύ μαζί ο Φίξ. Και έτσι ολοκληρώνεται το τρίτο δεκάλεπτο. 30-49 δείχνει ο φουτινός πίνακας. Ξεκίνησε μόλις και το τέταρτο δεκάλεπτο. Τους νύρους τους να κάνουν σταθερά το προβάδισμα στα χέρια τους. 30-49 δείχνει τώρα το σκορ. Ζορμπάς στον Παύλου. Άστοχο το σύντριον κόντων, αγρέπεις όμως μαζεύει και αφήνει έξω. Κοκολάκης. Κουτούζος τώρα στα 8 δευτερόλεπτα. Κοκολάκης είναι μόνος στα δεξιά. Θα επιχειρήσει ακόμα ένα σύντριον κόντων. Ούτε τώρα θα μπορέσει να βρει το τρίποντο. Και πάλι πάλι στα δικά του χέρια, αγρέπεις τώρα.
τα δευτερόλεπτα για τους Φίξ, που σούδος πλησιάζει, τελειώνει όμως άσχημα. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Κοκολάκη. Είναι μόνος του κόντρα σε δύο. Αγρεύει στο Ρακόβι και σηκώνει. Εκεί ούτε από την Τοκούμπο δεν μπορούσε να σηκώθει. Αγρεύει, αφήνει έξω. Παύλου. Κύριος Ορμπάνος. Με το δεξί χέρι αγρεύει, θα τελειώσει από το play. 30-51. Συν 21 πλέον για τους Πίξ. Τελειώσανε! Πάμε! Αλλά κρατάει. Πέρασε η πάσα τελικά για τον Μαυράκη. Έκλεισε όμως κατευθείαν εκεί η άμυνα των Φίξ. Και ο Κουτούδη τώρα που την μάλα τα χέρια του αντιπάλου του. Παύλου. Παύλου δεν είχε πάλι στον Κοκολάκη. Ξανά Παύλου. Το δευτερόλεπτα, τελικά νομίζω ο Κοκολάκης θα πάρει την εκτέλεση, αυτό θα κάνει. Όμως ούτε τώρα θα έρθει ο τρίποντος. Καλδής, ο Ετσαγκάνης, με συγχωρείτε. Βγήκε στα αριστερά τον Καλδή. Νίκας. Περισμένο φάουλο τον Νίκα, το έχει κάνει ο Γερμάς, όπως παραδέχεται και ο ίδιος. Αποθέωση για τον Κοκολάκη και από κερκίδα και από παγκό. Στην θέση του πέρασε ο Καλπακίδης τώρα. Νίκας βάζει την πρώτη. 31-51. Έξω η δεύτερη, παραμένει η διαφορά στους 20 πόντους. Παύλου στον Ζορμπά τώρα η μπάλα. Η κατοχή στους Φίξ, Καλπακίδης, στα 3 δευτερόλεπτα εκτελεί για 3. Δεν θα πει το καλάθι, μπάλα περνάει και εκτός. Γκάρις, 7 και 15 ακόμα για το τέλος του μάτς. Γκάρις κρατάει, θα εκτελέσει τελικά. Δεν μπαίνει όμως το σουτ. Μαζεύει ο Παύλου. Ο Πίξ κατεβάζει και όλες δύο τους Πίξ. Άφησε τώρα στον Κουτούζο και πάλι Παύλου. Τρίποδο τώρα για τους Φίξ, οι οποίοι συνεχίζουν την καλή τους εμφάνιση. 31-54. Νίκας άφησε στον Μαυράκη. Έκοψε ο Τσαγκάρης πέρα, αλλά η πάσα του κατέληξε στο Στεφάνι. Συνδυασμός τώρα για τους Φίξ, 3-2. Καλπακίδης. Παραμένουν και στην άμυνα των, του Τρυποδιακού, ο οποίος τελικά δεν έπαθε κάτι από αυτή την επίθεση. Θεοδωρικάκος. Ωραία, πάσα του για τον Νίκα. Κερδισμένο φάουλο από εκείνον. Έχει κάνει ο Ζορμπάς. Κατανοίξει τώρα, περνάει στο μάτς για τους Φίξ. Όσο ετοιμάζει το Νίκας να εκτελέσει την πρώτη από τις δύο βολές του. Κακή η πρώτη εκτέλεση. Βάζει την δεύτερη. 32-54. Παύλου. Και ο Καλπακίδης άφησε στα αριστερά.
με εκτέλεση τρίων πόντων τώρα τον Φίξ, θα έχει και αποτέλεσμα. Αλβίς. Ο Μπράκης στην κορυφή. Με την τρίπλα πέφτει πάνω του Ζορμπάς, ο οποίος πιστεύω πως θα εκτελέσει ο αντιπαλός του και έτσι άθελα του. Έπεσε πάνω του. Θα πέρασε και εκτός τώρα, επιστρέφει ο Κοκολάκης και πάλι. Νίκας. Αλβίς έχει βάλει πλάτη τον Παύλου. Γυρίζει και αυστοχή. 34-54. Παύλου, 5 λεπτά και 14 λεπτά ακόμα. Προκαλπακίδης. Ξανά Καλπακίδης, ξανά Πλατανίτης. Με το δεξί δίνει ύψος στο σούτ και εκείνο, καταλήγει εντός καλαθιού, 34-56. Πλατανίτης, ο οποίος έχει προσφέρει αρκετά σήμερα. Στην ομάδα του έχει δώσει λύσεις. Και τις συνεργασίες που είχε με τον Κούρο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο τρίτο δεκάλεπτο, με συγχωρείτε. Που ήταν και καλάκια που έδωσαν αέρα στους Fix. Τον ώρα που είχαν το momentum. Στη γράμμη τώρα ο Καλανόπουλος, ενώ και ο Παύλου θα τα χειροκροτούν, θα περάσει εκτός από τους φιλοξενούμενους. Καλανόπουλος θα βάλει την πρώτη βόλη, 35-56. Πάνε την δεύτερη. Κοκολάκης βρήκε τον Καλπακίδη. Πάλι Κοκολάκης. Ωραία κίνηση και Πλατανίτης είναι αυτός που θα τελειώσει ακόμα μια φάση με επιτυχία. 35-58. Πολύ καλός Πλατανίτης σήμερα. Φάουλ που έγινε από τον Καλπακίδη, αν δεν κάνω λάθος. Την ώρα προσπαθούσε ο Δημητρακόπουλος να πάρει καλύτερη θέση. Συμπληρωμένα 5 ομαδικά τον Φίξ στη γραμμή, ο παίκτης του Τρυποδιακού. Μέσα η πρώτη βολή, 36-58. Κάνει την δεύτερη. Κοκολάκης. Ο Κοκολάκης άφησε τον Καλπακίδη. Πλατανίτης, κακή η πάσα του. Στου τριών πόντων εύστοχο από τον Καλπακίδη. Πυροβολή για το 36-61. Είναι 3 και 35 ακόμα για την ολοκλήρωση του μάτς. Ο Λορικάκος. Από κοντά. Με το δεξιά στοχή. Λόρη πάσα για τον Κούρο. Καρακούσης. Βρήκε απέναντι τον Κούρο. Και πάλι Κούρο στα 10 δευτερόλεπτα. Ο Κοκολάκης από αρκετά μακριά. Δεν μπαίνει το καλάθι, μαζεύει όμως ο Καλπακίδης. Νέα 14 δευτερόλεπτα για τους Φίξ. Καρακούσης θα το πάρει τελικά αφού είχε χώρο για την ώρα. 36-64, αφού μου δίνει εδώ χώρο λέει ο Καρακούσης και εγώ θα εκτελέσω. Ξεφεύγει διαφορά τώρα στο σύνδεσμο 28 πλέον. 40 ακόμα απομένουν. Το Δωρικάκος δεν έρχεται η απάντηση. Περοκαρακούσης, Κούρος. Πέρασε 2-2. Άφησε στον Πλατανίτη την κατάλληλη στιγμή. Δεν θα κάνει ασίστ εκείνο στην πάσα. Δωρακόπουλος. Το Δωρικάκος άλλαξε κατεύθυνση με το δεξί χέρι. Θα σημαδεύει σωστά. 38-64.
συνέχεια με κουκολάκι. Πήγαμε στο τελευταίο δίλεπτο πλέον. Θα ακούσεις τη φλίπαση στον Καλπακίδη. Ακόμα στο σούτ εκείνου. Αλβίζ. Κατάει αυτό στον Θεοδωρικάκο. Σταθεί να βρει λίγο χώρο εκείνος. Παραμένει όμως πάνω του κολλημένος ο Καρακούσης. Λατανίτς τώρα βγαίνει πάνω του. Τρίποντο του Θεοδωρικάκου, αστοχό όμως. Καρακούσης μαζί το rebound. Τελευταίο 1,5 λεπτό στην αναμέτρηση. Τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει πλέον. Οι New York Knicks θα φτάσουν στην τρίτη νίκη τους, όπως όλα δείχνουν. Ενώ από την άλλη ο Τρυποδιακός θα γνωρίσει την δεύτερη σερίτα του μετά από αυτή τον Piton Black Mamba, από τους οποίους στήθηκαν με 78-94 στο προηγούμενο μάτς και θα παίξουν πλέον στο 4-2 η σημερινή γηπεδούχη. Βούρος. Εκείνη την άμυνα του Τρυποδιακού. Σαν σε ευρωπόνησε και σκοράρουν οι Φίξ. 38-66. Σαγκάρης. Γύρισε ωραία ο Γαλανόπουλος, δεν μπορούσε όμως να πει στην παρά στο καλάθι. Τελευταία 55 δευτερόλεπτα, τελευταία στιγμή στην αναμέτρηση. Πολλάκι στον Καλπακίδη. Σαν πίσω από την πλάτη, για να ακούσεις και πάλι ο Πολλάκης. Για να μπερδευτεί εκεί, άσε στον Καλπακίδη. Και θα κερδίσει το φάουλ από τον Νίκα. Λατανίτης στον Καλπακίδη, 35 δευτερόλεπτα ακόμα στο μάτς. Καρακούσης. Κρατάει, δεν θα γίνει επίθεση. Και έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της αναμέτρησης. Αυτά λοιπόν εδώ από το Κάρβουνο νίκη για τους New York Knicks. 3-2 πλέον το ρεκόρ τους, ενώ από την άλλη ο Τρυποδιακός θα πέσει σε 4-2.